κλειστού τύπου κέντρα, αυτά τα κέντρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Στεφανής, είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας? Να είχαμε μόνο το προσφυγικό, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Πρώτον, διότι αν έχεις τους πρόσφυγες, ξέρεις λίγο πολύ ότι τι θα κάνεις. Ναι. Θα βρεις έναν τρόπο να τους παράσεις με τις διαδικασίες βεβαίως. Να τηρηθούν, θα δώσεις τη διεθνή προστασία. Εδώ το πρόβλημα είναι η μετανάστευση. Είναι η οικονομική μετανάστευση όλοι. Και επομένως αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Ήδη το πρόβλημα είναι να ξεχωρίσεις αυτούς που έχουν, που το λέμε τώρα έτσι, προσφυγικό προφίλ, που δεν το καταλαβαίνω, αυτούς που γρήγορα καταλαβαίνεις. Αυτό πώς θα γίνεται, πάμε να το καταλάβουμε. Έρχεται τώρα η βάρκα και πάει στο νησί που έχει ένα κλειστό κέντρο. Πάει κατευθείαν μέσα. Προσέξτε, αυτό νομίζω ότι θα είναι που θα δώσει και τη λύση στο ζήτημα που δεν είχε δοθεί ως τώρα. Διότι όλοι αναγνωριζόντουσαν ως πρόσφυγες, επειδή όλοι βεβαίως με το που φτάνουν σε ένα από τα νησιά, καταθέτουν αίτηση ασύλου. Σε αυτό τους βοηθούν και τους βοηθούσαν και θα συνεχίσουν να τους βοηθάνε και οι ΜΚΟ. Mm. Είναι καλό ότι θα γίνει και μια ανανέωση. Ανανέωση, δεν θα λέγα ξεκαθάρισμα, γιατί το ξεκαθάρισμα έχει μια έτσι, άλλη υφή όταν τη λέμε. Μια ανανέωση του τι κάνει ο καθένας αυτή τη δουλειά, γιατί είχαν μαζευτεί και πάρα πολύ. Δεν το έχει ζητήσει και η Ευρώπη. Εγώ λέω αυτός που θα έρχεται τώρα από τη στιγμή που θα γίνει το κλειστό κέντρο, θα μπαίνει κατευθείαν σε αυτό. Κατευθείαν και τώρα πήγαινε σε κάποιο κέντρο προφύλαξης και φιλοξενίας. Τώρα ήταν και λίγο ανεξέλεκτα. Πάνε και στους ελαιώνες, πάνε και από εδώ, από εκεί που θέλει. Ανεξέλεκτα δεν ήταν. Ανεξέλεκτα έγιναν όταν ένας μηχανισμός, μια εγκατάσταση που ήταν για 4-5 χιλιάδες. Έσκασε. Βέβαια. Είχε φτάσει τώρα, η Μόρια έχει φτάσει να έχει πάνω από 15.000. Λογικό είναι ότι έχουν πάρει τις πλαγιές. Είδα φωτογραφίες που μου έδωσε. Είπα, Παπαδημητρίου, ότι δεν θα γίνει το ίδιο και με τα νέα κέντρα που θα δημιουργηθούν. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Στεφανή να λέει όλα αυτά στην υπηρετική χώρα θα είναι έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Μέχρι την άνοιξη. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι του 2020 θα έχουμε τα ίδια δεδομένα με αυτά που έχουμε τώρα? Μπορείτε να μην το πιστέψετε, καταλαβαίνω. Και δυστυχώς η εμπειρία των όσων έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα έχει την πλειοψηφία, δείχνει ότι δεν κάναμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Mm. Ξέραμε ότι ο Ερντογάν απέναντι ενδεχομένως θα το άφηνε αυτό να συμβεί. Δεν πήραμε τα μέτρα, γιατί αλλιώς θα ήταν έτοιμες αυτές οι δομές και θα πήγαιναν απλώς οι άνθρωποι εκεί. Άρα και εσείς ήσασταν προετοιμαστοί, λέτε. Πώς είπατε? Και εσείς δεν ήσασταν επαρκώς προετοιμασμένοι, λέτε. Κοιτάξτε, τώρα, αν πρέπει να ζητήσουμε από το Μητσοτάκη γιατί στην αντιπολίτευση δεν ασχολήθηκε με τα. Να πάει να φτιάξει προαναχωρησιακά κέντρα, μπορεί να το κάνει. Το σχέδιο μπορούσε να το έχει έτοιμο, όχι. Το σχέδιο για να το φτιάξει χρειάζεται και ορισμένα πράγματα. Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και το αποδώσει, πιστεύει από το σχέδιο. Και το είδα στην Ευρώπη, γιατί πήγα μια επίσκεψη, είχαμε μια κλειστή σύσκεψη. Και εκεί υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Πρώτον, θα διατεθούν πολλά περισσότερα κονδύλια γενικότερα για το μεταναστευτικό θέμα στην Ευρώπη. Τα περισσότερα θα έρθουν προ τα εδώ. Θα η Frontex, κόσμο η Ευρώπη, γιατί η Frontex θα πάει 10.000 κέντρα. Εδώ θα γίνουμε κέντρο μεταναστών. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τα χρήματα αυτά θα διευκολυνθούν και όλες οι διαδικασίες. Η Frontex θα πάει στους 10.000 άντρες και γυναίκες. Και αυτό είναι σημαντικό. Και τα δύο έχουν ξεχωριστεί στον προϋπολογισμό της Ευρώπης πλέον και θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι θα έχει επιτυχία, γιατί το κλειδί εδώ ήταν. Ήταν να γίνεται γρήγορα η εκτίμηση εάν το άτομο, η οικογένεια κτλ. Πάει προς την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας ή όχι. Επίσης, κατ' εμέ, και είχα γράψει ένα άρθρο στα Νέα πάνω από μήνες, το επίσης πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η αντιμετώπιση των ανηλίκων. Γιατί αυτό ήταν ένα ζήτημα που δεν τιμά καθόλου για την Ευρώπη και ούτε την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα βρούμε το δρόμο και θα ισορροπήσουμε. Ανεξαρτήτως της προετοιμασίας που λέτε. Ναι, αλλά μπάμε μου, εδώ καλύτε... αν σου έρθουν και άλλες 20, 30, 50.000, όσο εσύ ετοιμάζεις τα κέντρα, τι κάνεις? Νομίζω ότι ένα μέρος της προετοιμασίας που κάνουμε είναι ότι θα ληφθούν μέτρα καλύτερης φύλαξης. Αν η αντιπολίτευση, για παράδειγμα, αντί να επιτεθεί στον Στέλιο Πέτσα τότε, μια μέρα που ήταν μια συζήτηση και εκμεταλλεύτηκαν, όπως δυστυχώς έχει γίνει πολλές φορές, να του κρεμάσουν κουδουνάκια, δεν είναι. Και τον υποστήριζαν σε αυτό που έλεγε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει αύριο δηλαδή, θα πρέπει κανονικά το Αιγαίο να κυκλοφορούν πάνω κάτω τα σκάφη της Frontex, αυτά που ζήτησε. Ακόμη και οι εφοπλιστές σου λένε θέλουμε μερικούς μήνες. Ναι. Το ζήτησε ο Μητσοτάκης, είπε αυτοί θα τα δώσουμε. Ναι, ναι. Αλλά θέλουν κάποιους μήνες για να γίνουν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Αυτά θα λειτουργούν λοιπόν, αποτρεπτικά. Πάμε στον κύριο Δρίτσα. Πολύ. Πάμε στον κύριο Δρίτσα, γιατί άκουσα την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ με το που ανακοινώθηκε το σχέδιο της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι απαραίτητο ότι κλειστού τύπου κέντρα θα μετατραπούν σε φυλακές, κύριε Δρίτσα? Κύριε Αναστασοπούλου, ακούσαμε και πριν τον κύριο Παπαδημητρίου. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά συνολικά ως παράταξη,
που είναι βαθιά ανοιχτωμένη για το τι σημαίνει μεταναστευτικό προσφυγικό και πόσο είναι ένα σκληρό ζήτημα που θα διαρκέσει πολλά χρόνια και που προφανώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο η Ελλάδα, αλλά που η ρίζα του και η βάση του είναι η νομιμότητα και η διεθνής νομιμότητα. Ποια νομιμότητα? Όχι του Όρμπαν, όχι των περιορισμών, αλλά της συνθήκης της Γενέβης, που είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική κατάκτηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ενσωματώνει τα βιώματα δύο παγκοσμίων πολέμων. Λοιπόν, εάν δεν σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες, τότε και εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών θα έχουμε πολιτικές απάνθρωπες, αλλά και εναντίον του πληθυσμού της Ελλάδας. Ποια γιατί είναι η νομιμότητα πολιτική εδώ, είναι να αυτή που εξασφαλίζει ισορροπίες. Φυσικά, σε ένα δύσκολο πρόβλημα που μοιάζει σχεδόν άλυτο, γιατί κάθε μέρα διαφοροποιείται. Χειροτερεύει. Και κάθε μέρα αλλάζει. Προαναχωρησιακά κέντρα. Με το σχέδιο της κυβέρνησης. Πού διαφωνείτε με το σχέδιο? Κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Τι σημαίνει, το είπατε και πριν. Κλειστά δεν είναι τα hot spot? Όχι. Δεν είναι κλειστά. Κλειστά δεν μπορούν να είναι. Τι κλειστά είναι? Κλειστά. Τώρα πάτε σκυλιάνες. Στην πραγματικότητα κλειδιά άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε, εκεί μένουν. Α, άλλο, περιφέρονται γύρω-γύρω, δεν είναι κλειστά. Περιφέρονται γιατί δεν χωράνε. Όχι, κλειστά λέμε οργανωμένα. Με εστιατόρια, με αθλοπαιδιές, με γιατρούς, με πράγματα. Ωραία, εντάξει, πολύ ωραίες. Οι μακέτες που περιλαμβάνουν, το είδατε και πρέπει να αποσαφινιστεί απολύτως, περιλαμβάνουν μάλλον και ένα ερημονήσι. Στα κέντρα αυτά. Οπότε πάμε σε άλλα δεν επίπεδα. Δεν ξέρω αν προχωρήσει αυτό που λέτε. Δεν το ξέρω. Όλη η μακέτα προσωμιώνεται. Όχι ερημονήσει, ακριβώς ένα πιο αραιοκατοικημένο. Όχι, τι μια οικογένεια είναι. Εντελώς ερημονήσει. Λοιπόν, άρα μια υπόκληση στον κύριο Βελόπουλο. Και στα αιτήματα. Στην κυβέρνηση του κύριου Βελόπουλου τώρα, πώς το λέτε αυτό? Γιατί αυτό το ζητάει. Και στα Ξερονήσια λέει. Τότε ξέρω γιατί. Το ίδιο πράγμα. Δεν λέει αυτό η κυβέρνηση τώρα, κύριε Δρίτσα. Μην το παραποιείτε. Κυβέρνηση για ένα σχέδιο. Άλλο αν διαφωνείτε. Πείτε ότι διαφωνείτε. Μα τι να διαφωνούμε, είναι δυνατόν να ξαναναβιώσουμε Ξερονήσια? Για τους πρόσφυγες. Αυτό τώρα, και πώς θα οργανώσουμε, τις κρατικές υπηρεσίες να λειτουργούν σε ένα χώρο που δεν έχει κοινωνική οργάνωση? Παραποιείτε αυτά που έχει πει η κυβέρνηση. Πείτε αυτό πάνω σε τι διαφωνείτε. Αφήστε τα Ξερονήσια. Δεν υπάρχουν Ξερονήσια. Για λεφτά, λοιπόν. Αυτό που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες, ήδη τώρα 4 μήνες, εξαγγέλει ένα βαρύγδουπο πρόγραμμα. Προημερών κάλεσε ο κ. Μητσοτάκης τους περιφερειάρχες και τους είπε ότι η κατεύθυνση είναι η δίκαιη ισοκατανομή σε όλη την Ελλάδα. Τι σχέση έχουν τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα με τη δίκαιη ισοκατανομή? Και πού να έρχονται πάνε σε σύγκρουση. Πού να πάνε, κύριε Δρίτσα? Αν δεν δημιουργηθούν προφανώς αυτές οι δομές, αυτό θα λοιπόν. Να πάνε ας βάλουμε πού? Λοιπόν, ας βάλουμε, κυρία Αναστασοπούλου, ένα σχέδιο. Δηλαδή, πείτε να και εσείς την πρότασή σας. Να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι είναι προς το συμφέρον της να αντιμετωπίσουμε και να ρυθμίσουμε με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο το φαινόμενο αυτό, χωρίς απανθρωπισμούς και χωρίς να κάνουμε δύσκολη τη ζωή των μεταναστών, όπως έλεγε προηγούμενος αρχηγός της Ελλάδας. Υπάρχουν και Έλληνες στην Ελλάδα. Κάτι λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, μισό λεπτό, κύριε Δρίτσα. Μα ζουν και Έλληνες εδώ, κύριε Δρίτσα. Ας πούμε και κάτι για τους Έλληνες. Κύριε οικονόμου, όλο για τους μετανάστες, τι να κάνουν οι μετανάστες. Δεν το είπα, το είπα πριν, ότι η νόμιμη... Κύριε Δρίτσα, με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας διακόπτω. Παρακαλώ. Δεν θέλω να σας διακόπτω, μου εξηγείτε λίγο το. Η διεθνής νομιμότητα για να, όταν εφαρμοστεί είναι εποφελία και των δύο πλευρών. Κάτι σας ρωτάω, κύριος Παπαδημητρίου, κύριε Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, εξηγήστε μου, για να το καταλάβω, γιατί δεν θέλω να διαφωνούμε χωρίς να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Λέτε δημοκρατικό. Δεν λέτε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος από την τήρηση των νόμων? Υπάρχουν νόμοι διεθνείς, ελληνικοί, υπάρχουν φορείς και όργανα για να τους εφαρμόσουν. Το δόγμα, θα τους κάνουμε το βίο αβίωτο για να μην έρχονται, εφαρμόζεται τώρα, διακηρύχθηκε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαφορετική σχέση με τη Σύμβαση της Γενέβης. Mm-hmm. Απολύτως διαφορετική. Δηλαδή, και είναι παράνομο. Το μήνυμα είναι αποτρεπτικό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το μήνυμα δεν είναι αποτρεπτικό, είναι κανιβαλικό. 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 Γιατί, κύριε Δρίτσα? Γιατί δεν μπορείς να οργανώσεις υποδοχή προσφύγων και μεταναστών με λογική αποτροπής. Άρα, αλλά τι πρέπει να τους λέμε, περάστε, ανοίξαμε, ξασπερμένουμε. Όχι, 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 αυτό λέτε τώρα. Αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Ό,τι έλεγε η κυρία Χρυστοδουλοπούλου μας λέτε τώρα. Έρχονται, λιάζονται και φεύγουν. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου και οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
Ναι. Διαχειρίστηκαν όπως αποδεικνύεται εν της πράγμαση πολύ καλύτερα όλες αυτές τις ροές. Ακριβώς γιατί ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόριες επιμερών με επίγνωση, με επίγνωση ότι κάθε 5 λεπτά αλλάζουν τα δεδομένα. Και πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό ακτιβισμό. Δεν ικανό με όλες τις υπηρεσίες και λοιπόν, με την κοινωνία σήμερα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κύριε Καρανικόλα. Αυτοί οι σχεδιασμοί μόνο προβλήματα από μπορούν να γεννήσουν. Αποτύχει, πιστεύετε, το σχέδιο αυτό. Μα βέβαια, είναι δυνατόν προαναφερισιακά κέντρα εκεί που υποδέχεσαι για πρόσφυγες. Να μιλήσει παρακαλώ κύριε Δρίτσο, κύριε Καρανικόλα. Κοιτάξτε κύριε Ανασοπούλου.